Καταρχάς να χαιρετήσω τις δηλώσεις τόσο από πλευράς του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Υγείας, όσο και της ότητας, αν δεν κάνω λάθος, των πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι εξέφρασαν, θεωρώ, με τις τοποθετήσεις τους την ίδια ακριβώς έκπληξη και ουσιαστικά, τουλάχιστον από μέρους μας, την αγανάκτηση για αυτή την ατυχή πρωτοβουλία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού. Mm-hmm. Όπως ήταν προφανές, μελετήσαμε και χθες κατά την τακτική μας συνεδρία το όλο ζήτημα. Ήταν παρόν και ο νομικός μας σύμβουλος. Όπως ήταν αναμενόμενο βεβαίως, επειδή ακόμα η έρευνα είναι εν πλήρη εξελίξη από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, έχουν τελειώσει οι όποιες διαδικασίες σύμφωνα με την προφόρηση που έχουμε από την Επιτροπή στα γραφεία μας, αλλά η ίδια η έρευνα είναι σε εξέλιξη, οπότε θα αναμείνουμε το αποτέλεσμα. Ακριβώς όμως δεν, όπως δηλώσαμε και από την πρώτη στιγμή, χωρίς να αφήνουμε κατά μέρος τα όποια νόμιμα δικαιώματά μας για τα οποία επιφυλασσόμαστε. Γιατρέ μου, να ρωτήσω κάτι. Γιατί πιστεύεις ότι έγινε αυτή η έρευνα στη δεδομένη στιγμή? Υπάρχει δηλαδή σκοπιμότητα? Ακόμα και σήμερα, δύο μέρες μετά, δεν έχω αντιληφθεί πραγματικά τον λόγο για τον οποίο διεξάγεται αυτή η έρευνα σε βάρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Ναι. Το είχα εκφράσει και δημόσια από την πρώτη στιγμή και το επαναλαμβάνω ακόμα και τώρα. Ναι. Δεν μπορώ να αντιληφθώ τον λόγο που διεξάγεται μια έρευνα σε βάρος ενός θεσμού, ο οποίος ουσιαστικά με όλες τις τοποθετήσεις και με όλες τις αποφάσεις του, το μόνο που προήγαγε ήταν τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. Αυτό μας προκαλεί πραγματικά χημιδία, στο τέλος. Ναι. Πραγματικά. Θεωρείς, δηλαδή, ελέγχεται ένας οργανισμός, ένας θεσμός, ο οποίος το μόνο που προκαλεί είναι ότι επιθυμεί να διασφαλίσει για τους πολίτες και για τα μέλη συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Αυτό είναι πραγματικά πρωτοφανές. Ναι. Θεωρείς ότι χρησιμοποιήθηκε αυτή η έφοδος ως μοχλός πίεσης σε βάρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου σε μια φάση που βρισκόμαστε τώρα, που είναι εν εξελίξει η εφαρμογή του ΓΕΣΥ με θετικά, με αρνητικά? Θεωρείς ότι χρησιμοποιήθηκε η ΕΠΑ τη δεδομένη στιγμή? Σύμφωνα με τις δηλώσεις της ίδιας της Προέδρου της Επιτροπής, ναι, έδρασαν αυτεπάγγελτα. Ναι. Χωρίς να έχουν ενημερώσει κανέναν, χωρίς να έχουν λάβει, τουλάχιστον κατά τις δημόσιες δηλώσεις τους, συγκεκριμένες καταγγελίες από κανέναν. Αυτό είναι κάτι το οποίο οι ίδιοι οφείλουν να μας καταθέσουν, γιατί πραγματικά σας λέω, ακόμα και τώρα, δύο μέρες μετά, ναι, το μόνο που έχω ακούσει είναι ότι αυτεπάγγελτα αποφάσισε η Επιτροπή να ελέγξει τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο λόγω κάποιων αόριστων, εν πάση περιπτώσει, αιτιάσεων περί τοποθετήσεων του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Ναι. Δεν έχω πραγματικά αντιληφθεί ποια είναι η αιτία. Τώρα, φυσικά, βέβαια, όπως, γιατρέ, και όπως και ναι, σε όλους μας, δημιουργούνται εύλογες απορίες και διάφοροι συνειρμοί. Εμείς δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να μπούμε σε ένα παιχνίδι θεωρίες με θεωρίες συνωμοσίας κλπ. Θεωρούμε όμως ότι μας οφείλεται καθηκόντως και μια επεξήγηση των αιτιών για τις οποίες υφιστάμε αυτή την πρωτόγνωρη, θεωρώ, πρωτόγνωρη πραγματικά για τα χρονικά ενός ιατρικού συλλόγου, κατάσταση αυτή τη στιγμή. Νομικά μέτρα σκεφτήκατε χθες έτσι να πάρετε εναντίον της Επιτροπής Ανταγωνισμού? Διότι στοχοποιείται ο... Όπως αντιλαμβάνεστε, ναι, αυτά είναι πολύ λεπτά ζητήματα τα οποία τα χειρίζονται οι νομικοί μας σύμβουλοι. Μάλιστα. Μας έχει καταθέσει και ακόμα και ψες κατά τη θηρία κάποιες απόψεις, κάποιες σκέψεις. Δεν έχουμε ρίξει ως εσερημένη απόφαση. Μάλιστα. Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε την όλη εξέλιξη αυτή, που όντως έχει δημιουργήσει ερωτηματικά πολλά για τη στιγμή, τη δεδομένη στιγμή που έγινε αυτή η έφοδος στα γραφεία του ΠΙΣΑ από την ΕΠΑ. Να πάμε τώρα στην συνάδελφό μας, την Έλενα Τηλουκά, να δούμε το θέμα αυτό, τη φρίκη.
η φρίκη.